Η οφθαλμολογική λιχνία αποτελεί το βασικό εργαλείο του οφθαλμιάτρου. Με τη βοήθειά της μπορούμε να απεικονίσουμε τα πρόσθια όσο και τα οπίσθια τμήματα του οφθαλμού. Μπορούμε να εστιάσουμε σε συγκεκριμένο ιστό, ταυτόχρονα μπορούμε να μεγενθύνουμε τον ιστό τον οποίο θέλουμε να παρατηρήσουμε για καλύτερη απεικόνιση. Ο βασικός χειρισμός της οφθαλμολογικής λιχνίας είναι σχετικά απλός. Ο εξεταζόμενος κάθεται στην προκαθορισμένη θέση, ενώ ο εξεταστής κοιτάει μέσω των προσοφθαλμίων φακών. Ο χειρισμός της απαιτεί τη συνεργασία και των δύο χεριών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το αριστερό χέρι αλλάζει το εύρος της δέσμησης του φωτός, ενώ το δεξί μετακινεί τη λιχνία μπρος-πίσω προκειμένου να εστιάσει στο επιθυμητό σημείο. Στη συγκεκριμένη εικόνα φαίνεται ότι η οφθαλμολογική λιχνία έχει εστιάσει στο σκληροκερατοειδές όριο του οφθαλμού. Πέραν της βασικής απεικόνησης, οι οφθαλμολογικές λιχνίες επιτρέπουν τη μεγένθηση των αντικειμένων. Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως με τη βοήθεια ενός περιστροφικού διακόπτη επιλογής του ποσοστού μεγένθησης το οποίο επιθυμεί ο εξεταστής. Η μεγένθηση σε συνδυασμό με την εστίαση επιτρέπει την απεικόνιση τόσο φυσιολογικών όσο και παθολογικών καταστάσεων στον οφθαλμό. Όπως αναφέρθηκε, η οφθαλμολογική λιχνία επιτρέπει την απεικόνιση και των οπισθίων τμήματων του οφθαλμού. Αυτό γίνεται εφικτό με τη χρήση ειδικών οφθαλμολογικών φακών που είτε ακουμπούν στον οφθαλμό, δηλαδή επαφής, είτε δεν ακουμπούν στα πρόσθετα τμήματα του οφθαλμού, δηλαδή στον κερατοειδή. Οι φακοί αυτοί ουσιαστικά παρεμβάλλονται μεταξύ του εξεταζόμενου και του εξεταστή και επιτρέπουν την εστίαση στα οπίσθια τμήματα του οφθαλμού, αλλά και σε δύσκολα σημεία των πρόσθετων μορίων του οφθαλμού που υπό κανονικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολο να απεικονιστούν, όπως για παράδειγμα η γωνία του προστίου θαλάμου.